Η μόνη ασυγχώρητη αμαρτία, αδέλφια μου, σύμφωνα με τον ίδιο τον Χριστό, είναι η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Τι είναι όμως αυτή? Δεν είναι σε καμία περίπτωση η ύβρις προσταθία. Είναι η ενσυνείδητη, η εκούσια, η εμπρόθετη προσπάθεια ενός ανθρώπου να βλάψει τη φήμη του Θεού. Η λέξη βλασφημία είναι σύνθετη και αποτελείται από τις λέξεις βλάπτο και φήμη. Βλάβει εκούσια και με δόλο. Δεν γίνεται ποτέ χωρίς τη θέληση του ανθρώπου. Δεν είναι ποτέ ακούσια. Γίνεται πάντα με κακή πρόθεση. Αν η πρόθεση του ανθρώπου δεν είναι κακή, τότε δεν υπάρχει βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή, η προϋπόθεση της βλασφημίας είναι πάντα η κακή πρόθεση. Ακούσια βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος δεν υπάρχει. Πρώτον, λοιπόν, η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος είναι το να λέει κάποιος επίτηδες ότι μία πράξη του διαβόλου είναι πράξη του Θεού. Ότι ένα κακό που προέρχεται από τον πονηρό είναι έργο του τριαδικού μας Θεού. Έτσι κανείς βλάπτει εμπρόθετα, δηλαδή εκ προθέσεως, τη φήμη του Θεού μας και διαπράττει βλασφημία προς το Πνεύμα του το Άγιο. Δεύτερον, βλασφημία κατά του Θείου Πνεύματος είναι η αμετανοησία. Ένα παράδειγμα αμετανοησίας είναι να θέσει τέλος κάποιος στον ίδιο του τον βίο. Με αυτόν τον τρόπο, αφενός, πώς θα μπορέσει να μετανοήσει? Και αφετέρου, με αυτόν τον τρόπο, ο άνθρωπος δείχνει αδιαφορία προς το Πανάγιο θέλημα του Θεού. Ο Θεός μας έφερε στον κόσμο, ο Θεός πρέπει και να μας πάρει. Τη μέρα και την ώρα που Εκείνος έχει αποφασίσει. Και τρίτον, βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος του Θεού μας είναι η αίρεση. Η αιρετική, με πρόθεση, δηλαδή με κακή προαίρεση, και ενώ ξέρουν την πραγματική αλήθεια της Ορθοδοξίας μας, διαδίδουν πράγματα εντελώς ανυπόστατα, ξένα προς τον τριαδικό μας Θεό και προς τις πράξεις και τα έργα Του. Βλάπτουν λοιπόν έτσι τη φήμη του ονόματος και των έργων του Θεού μας, και αν πεθάνουν χωρίς να μετανοήσουν προηγουμένως, δυστυχώς η ψυχή τους θα χαθεί, όσο καλές πράξεις και αν έκαναν στη ζωή τους. Μην ξεχνάμε, αδέλφια μου, ότι το Άγιο Πνεύμα λέγεται δάκτυλος του Θεού. Μεγάλη ζημιά έχει όποιος με κακή πρόθεση βλάψει τη φήμη του. Αυτή είναι και η μόνη ασυγχώρητη αμαρτία. Η συνειδητή διαστροφή της αλήθειας του τριαδικού μας Θεού χωρίς καμία τύψη. Να είστε όλοι καλά!